καλοκαίρι είναι εδώ, το έχετε ήδη νιώσει και εγώ σήμερα επέλεξα να μιλήσουμε με έναν παλιό γνώριμο, παλιό πολύ καλό μου φίλο. Έχουμε κάνει πολλές παρουσιάσεις μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί ξέρω ότι και όλοι εσείς αγαπάτε πολύ τα ζώα και θέλετε να φύγετε διακοπές, να κάνετε τα μπάνια σας, αλλά δεν έχετε το που να αφήσετε το σκυλάκι σας. Σήμερα κοντά μου είναι και χαίρομαι πάρα πολύ ο αγαπημένος Αντώνης Καραγιάννης. Αντώνη μου, καλησπέρα. Γεια σου, Ντέμι. Χαίρομαι πολύ. Πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε τηλεοπτικά? 7 χρόνια πέρασε. Δεν άλλαξε ούτε εσύ ούτε εγώ. Όχι, λοιπόν, θα εσύ σας τουλάχιστον στη... όχι, εγώ άλλαξα λίγο. Δεν άλλαξε καθόλου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση του σκύλου σας και όχι μόνο. Αυτό που σας είπα που είναι πολύ σημαντικό, ότι πολλοί από εσάς θέλετε να φύγετε, να πάτε διακοπές, να περάσετε όμορφα, αλλά σας κρατάει πίσω το σκυλάκι, το ζωάκι σας, δεν ξέρετε πού να το αφήσετε. Εγώ σήμερα σας έχω τη λύση και φυσικά το πέτσι στην Ιρβάνα. Να σας παρουσιάσω από εδώ την κυρία μας. Είναι πια. Η Στέλλα. Οι παλιοί μου τηλεθεατές που με παρακολουθούσαν είναι ίδια με τον Ντίκα, είναι η κόρη του Ντίκα. Ο Ντίκα ήταν αγαπημένο δικό μου σκυλί, σαν τον Ντίκα, Μπουλμαστίφ, δεν κάνω λάθος. Μπουλμαστίφ δεν θα ξανασυναντήσουμε, αλλά και η κόρη είναι μια χαρά και πολύ αγαπησιάρα. Λοιπόν, θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε, επειδή γνωρίζω ο Αντώνη μου ότι ειδικεύεσαι πάνω στη συγκεκριμένη ράτσα, στα Μπουλμαστίφ, θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τη συγκεκριμένη ράτσα που σήμερα έχουμε εδώ. Τα Μπουλμαστίφ είναι μια πολύ παλιά ράτσα. Έχει ξεκινήσει η εκτροφή της από τον 17ο αιώνα, 18ο στην Αγγλία. Είναι μεγάλος φύλακας αυλής, θα τον λέγαμε σήμερα, και πολύ καλός οικογενειακός σκύλος. Δέχεται όλα τα μέλη της οικογένειας. Τα πάει καλά με όλους. Και με τα μικρά παιδιά, γιατί συνήθως τα σκυλιά έχουν ένα θέμα με τα μικρά παιδιά. Όλες οι μπουλτοκοειδοί ράτσες έχουν μεγάλη υπομονή. Και όταν έχει μεγάλη υπομονή, τα πάει καλά και με τα παιδιά. Μάλιστα. Άρα, μια οικογένεια που μας βλέπει και θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά της με ένα μέλος σκυλί, έχει αγχωθεί πάρα πολύ εδώ μεταξύ η μικρή και με τα φώτα και με την πολύ ζέστη. Μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένη ράτσα και σαν φύλακα να το έχει στην αυλία. Είναι πολύ καλός φύλακας, χωρίς να γίνεται επικίνδυνος για την οικογένειά του. Mm-hmm. Ξέρει μέχρι πού είναι τα όρια του, θα υπερασπιστεί την οικογένεια και όλα τα μέλη. Όχι μόνο ένα, όλα τα μέλη της οικογένειας. Και θα κάνει τη δουλειά του πολύ σωστά. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για το ξενοδοχείο σκύλων που έχουμε. Πέτσι στην Ιρβάνα που βρίσκεται σε ποιο χιλιόμετρο. Θα ήθελα να μου πεις πού ακριβώς βρίσκεται. Στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικούριο. Mm-hmm. Είμαστε όλα τα χρόνια. Κοντά το μικρόφωνο. Όπως ήμασταν εκεί πέρα. Ο χώρος είναι 8 στρέμματα. Το κάθε σκύλος έχει το δικό του κλουβί, το οποίο είναι 8 τετραγωνικά, 4 κλειστά, 4 ανοιχτά, δηλαδή 4 ο εσωτερικός ο χώρος και 4 η αυλή τους. Συν αυτού βγαίνουν έξω σε δύο περιφραγμένους χώρους των δύο στρεμάτων, το οποίο εκτονώνονται, τρέχουν το καθένα μόνο του ή σε ζευγάρια ανάλογα πώς έρχονται και πώς γνωρίζονται τα ζώα. Υπάρχει άτομο 24 ώρες το 24ωρο, βρισκόμαστε εκεί πέρα. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω και θέλω να περάσουμε στην εκπαίδευση, όταν αγοράζουμε ένα ζώο και συγκεκριμένα στο σκυλί, στους πόσους μήνες θα πρέπει εγώ να έρθω σε σένα σαν εκπαιδευτής για να αρχίσουμε να το εκπαιδεύουμε και να μάθει τα βασικά? Καλά είναι να αρχίσουμε πριν πάρουμε το σκύλο να έρθει κανείς σε μένα για να του εξηγήσω και να τους πω 5 πράγματα πάνω σε... Μάλλον να το αρχίσουμε αλλιώς. Υπάρχουν 450 αναγνωρισμένες ράτσες. Mm-hmm. 1500 ράτσες οι οποίες περιμένουν αναγνώριση. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει και ένα σκύλος. Παίρνουμε ένα σκύλο πολλές φορές γιατί έχει ένα σκύλο. Άφησε το, ας μου τα γκρεμίσει όλα. Είναι δικιά μας και δεν με νοιάζει καθόλου. Κάνε ό,τι θες, γλυκιά μου. Παίρνουμε ένα σκύλο γιατί έχει ένας γείτονας, έχει ένας φίλος, έχει κάτι που μας άρεσε. Δεν πάει να πει όμως αυτός ο σκύλος ότι ταιριάζει και σε εμάς. Mm-hmm. Οπότε καλά θα ήταν να παίρνουμε ένα σκύλο εφόσον μιλήσουμε με τον ειδικό. Είτε είμαι εγώ αυτός, είτε ένας άλλος εκτροφέας, οποιοδήποτε, αλλά να έχει γνώση. Να του πούμε 5 πράγματα, να δει αν ταιριάζει μια ράτσα. Δεν μπορούμε να δώσουμε έναν αθλητικό σκύλο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καναπέ. Στο σπίτι, ναι. Δεν μπορούμε να δώσουμε όμως και πάλι έναν πολύ πολύ βαρύ σκύλο σε έναν που θέλει να τον παίρνει να πάει για τζόκι. Παράδειγμα. Άρα πρέπει πρώτα να επισκεφθούμε τον εκπαιδευτή, να δούμε τι σκύλος μας ταιριάζει. Και από εκεί και πέρα. Έχουμε. Παίζει ρόλο ο χώρος, ο χρόνος, ο χαρακτήρας μας. Όλα παίζουν ρόλο στο να διαλέξουμε ένα σκύλο. Αφού κάνουμε την επιλογή λοιπόν, Αντώνη, και δούμε ότι μας ταιριάζει η συγκεκριμένη ράτσα. Παίρνοντας τη ράτσα, αρχίζουμε την κοινωνικοποίηση.
Βγαίνουμε με το σκύλο μας να μάθει ανθρώπους, να μάθει ποδήλατα, αυτοκίνητα, μηχανάκια στο δρόμο έξω, κάθε μέρα. Αυτά τα λάθη έκανα εγώ, που δεν ήρθα σε σένα και το δικό μου. Λοιπόν, κάθε μέρα έξω. Βγαίνοντας, μαθαίνουν να επικοινωνούν και με τον κόσμο χωρίς να τους φοβούνται. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από σκύλο που φοβάται. Σκύλος που φοβάται είναι επιθετικός και είναι ανεξέλεγκτα επιθετικός. Λοιπόν, οπότε θέλουμε ένα σκύλο να τον κοινωνικοποιήσουμε. Θα φτάσουμε στην ηλικία των 4-5 μηνών και θα έχει κοινωνικοποιηθεί. Ξεκινάς τόσο νωρίς, δηλαδή πριν τους 4 μήνες. Αρχίζουμε από τον δεύτερο μήνα, την κοινωνικοποίηση. Ναι. Στον 7ο με 8ο μήνα έρχεται μετά ο καιρός της σωστής εκπαίδευσης, της βασικής υπακοής. Εκεί θα έρθει ο σκύλος και θα μάθει μαζί με τον ιδιοκτήτη του το έλα, κάτσε, κάτω, πάμε, πλάι, σιγά, μη, μείνε, stop, άστο, φέρτο, δώστο, όλες τις εντολές. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω, θέλω να μου πεις αν είναι αλήθεια ή μύθος. Λένε συνήθως ότι εκπαιδεύονται μόνο τα μεγαλόσωμα ζώα, τα μεγαλόσωμα σκυλιά και όχι τα μικρόσωμα. Λάθος, δηλαδή, θυμάμαι όταν εγώ πήρα το δικό μου, έχω ένα πινσεράκι, μου λέγαν όλοι δεν θα το πας εκπαιδευτεί με τίποτα, δεν εκπαιδεύεται. Και γενικά το συζητάω πολύ συχνά σε παρέες, όλοι πιστεύουν ότι το μικρόσωμο ζώο δεν εκπαιδεύεται. Αυτό ισχύει. Όχι. Αυτό είναι μύθος. Όλα τα σκυλιά εκπαιδεύονται. Ο σκύλος δεν ξεχωρίζει σε μικρόσωμο σε μεγαλόσωμο. Εμείς τα ξεχωρίζουμε. Αυτά τα ίδια, σαν φίλοι, σαν ο σκύλος, σαν ζώο, ας είναι πίντζερ, νάνος. Μπορεί να πάει να τα βάλει με ένα μολοσσό. Δεν έχει το φόβο και την αίσθηση του μεγέθους. Ναι. Δεν υπάρχει και διαφορά στο μέγεθος. Δεν πάει να πει επειδή ένα σκύλος είναι μικρός ή μια μικρόσωμη φυλή ότι δεν μαθαίνει. Όλα μαθαίνουν. Και μαθαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και πρέπει να μάθουν. Τα περισσότερα μικρόσωμα σκυλιά είναι επιθετικά λόγω ότι δεν κοινωνικοποιούνται σωστά, είναι προστατευμένα, τα παίρνουμε αγκαλιά με το παραμικρό. Συνεχώς. Λοιπόν, και με το παραμικρό νιώθουν τη δύναμη και την ασφάλεια τη δική μας. Οπότε ορμάνε πάνω και δαγκώνουν. Είναι επιθετικά. Το κάνουν όλα τα μικρόσωμα αυτό. Όχι όλα, τα περισσότερα. Τα περισσότερα. Αν θυμάσαι τη Σούζη που φέρναμε κάποτε, το Yorkshire. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Εκείνο το σκυλί δεν ήταν επιθετικό, αλλά ήταν εκπαιδευμένο. Ήταν εκπαιδευμένο. Ήξερε ό,τι ξέρει και αυτή. Όλες τις εντολές. Μάλιστα, θα ήθελα για μία ακόμη φορά, Αντώνη μου, πριν κλείσουμε και πριν σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ, να υπενθυμίσουμε σε όλους τους φίλους τηλεθεατές πού ακριβώς βρίσκεται το ξενοδοχείο σκύλων και σε ποια τηλέφωνα σας βρίσκουμε και αν σας βρίσκουμε σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, δηλαδή και τώρα που είμαστε στον Ιούνιο και Ιούλιο αλλά και Αύγουστο. Δεν κλείνουμε ποτέ καθόλου. Mm-hmm. Χειμώνα-καλοκαίρι. Έχουμε 12 χρόνια που ανοίξαμε, δεν έχουμε κλείσει ούτε μία μέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικούριου, όπισθεν του Αλφα Κεράμικα, που είναι τα κεραμίδια, ναι, από την πίσω πλευρά, στο τέρμα του δρόμου. Τα τηλέφωνα είναι 2410-57-51-57 το σταθερό και 693-71-95-775 το κινητό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθαμε. Και εγώ θα έρθω να τα πούμε, ξέρεις, στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, θέλει κάτι να μου σπάσει. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ. Εγώ ευχαριστώ.